Με πήρε η σύζυγός μου τηλέφωνο και μας μείνανε 30 ευρώ. Δεν πήρε 30 ευρώ. Ναι, 30 ευρώ. Από πόσα? Από ένα χιλιάρικο τόσο. Οργή στους αγρότες της Κρήτης με φόντο το μεγάλο μαχαίρι στις επιδοτήσεις που αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις το 50%. Ισχυρότεροι. Μέχρι τα 460 ευρώ που μας αφήσανε μας. Είναι δυνατόν να πάρεις λοιπάσματα, να καλλιεργήσεις, να ζήσεις κιόλας, να έρχονται τα Χριστούγεννα. Το ποιος θα τους αλλάξει μυαλά, που είναι μόνο για τις τσέπες το σόλι. Αντικρίσαμε μια παλαιονεθρία. Είναι μια πολύ κακή πληρωμή. Το διαπιστώσαμε παραγωγούς να μην έχουν πληρωθεί καθόλου. Σε επίπεδο νομού, από ό,τι έχουμε αναλύσει, η πληρωμή είναι στο 50% του ποσού. Για παράδειγμα, αγρότης που έλαβε πέρυσι 1.000 ευρώ, έλαβε φέτος 450 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 12.000 αγρότες σε επίπεδο νομού Ηρακλείου δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ. Η αλήθεια δεν είναι, λέω, πεινούμε. Οι άνθρωποι, αν δεν δουλέψουμε, θα πεινάσουμε. Δεν στα χέρια μου να τυραννιέμαι 62 χρονών γυναίκα να μαζεύω χόρτα για να έρθω πέρα να πληρώνω τον ογά μου. Πόσα λιπάνεις, πόσα καλλιεργήσεις. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν γιατί είναι κάτω από 150 ευρώ. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου. Οπότε υπολογίζουμε αυτοί πάνω από 10-12 χιλιάδες από χέρι αυτοί που δεν πληρώθηκαν. Ναι, δεν πληρώθηκαν καθόλου. Σοβαρό πρόβλημα στην Κρήτη με το monitoring. Σοβαρό πρόβλημα με τις χρεώσεις του ΕΛΓΑ. Βλέπουμε παραπάνω τα ασφάλιστρα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε σοβαρά προβλήματα γενικά με τις μεταβιβάσεις, με την κατανομή του ζωικού κεφαλαίου. Άλλη περίπτωση αγρότησας που έλαβε πέρυσι 1.500 ευρώ περίπου, έλαβε φέτος 460 ευρώ, ενώ άλλοι αγρότες είδαν ακόμη πιο δραστικές μειώσεις, κάνοντας λόγο για τεράστιες αδικίες. Κρίμα στον κόπο του Σολωνό, κρίμα! Λυπάμαι πάρα πολύ. Το φέρσιμο που γίνεται στην κοινωνία τώρα δεν είναι καθόλου λογικό, αλλά... εδώ είναι αυτοί και πεινούν οι ανθρώποι πια πολύ. Δεν κάνεις περιβόλια, δεν κάνεις πράγμα. Τι θα γίνει? Διαπιστώσαμε στους κτηνοτρόφους μας, έγινε με άλλο τρόπο η κατανομή των βοσκοτόπων. Με λιγότερα βοσκοτόπια. Αυτοί που τα δικαιούνται να τα πάρουν, αλλά με το στόμα, ντοκουμέντα. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει. Κάτι επιδοτήσεις τρελές από βοσκούς. Στα τεράστια προβλήματα που υπήρξαν λόγω του συστήματος τηλεσκοπικού ελέγχου, του λεγόμενου monitoring, όπου εξαιτίας των λαθών πολλά αγροτεμάχια βγήκαν εκτός, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης, ο οποίος θα ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό την απόσυρση του monitoring. Να αποσυρθεί το monitoring που πραγματικά σε ομοιρία 8 στους 10 παραγωγούς